Γεια σας, βλέπετε Τσιλπί Channel και βρισκόμαστε στη παραλία Θεσσαλονίκης μπροστά στο Μακεδονία Παλάς και σήμερα θα δούμε ένα ακόμα από τα θεματικά πάρκα. Σε προηγούμενα ή επόμενα βίντεο βρέστε τα, δείτε ένα-ένα τα θεματικά πάρκα στην πορεία της κατεύθυνσης προς το κέντρο δεξιά μας είναι ένας ωραίος πεζόδρομος, ένας ποδηλατόδρομος, ένας ξύλινος πεζόδρομος με προς την παραλία σαν ξύλινη εξέδρα, αισθάνεσαι σαν να περπατάς σε καράβι με την φαντασία. Και είναι πολλά θεματικά πάρκα. Εδώ βρισκόμαστε μπροστά στο Μακεδονία Παλάς. Θα μπούμε ακριβώς πίσω να δούμε το θεματικό πάρκο. Νομίζω λέγεται κυκλοφοριακής αγωγής. Είναι ένα πάρκο με δρόμους για ποδήλατα, για τετράτροχα, για οτιδήποτε έχει σχέση με τους τροχούς, μικρά αμαξάκια κλπ. Για τα παιδιά και σε κάθε γωνία έχει ένα ανάλογο σήμα, έχει σήματα για τους πεζούς, πώς να περνάνε οι πεζοί, πώς να περνάνε τα παιδιά τα φανάρια, τα σήματα. Είναι ένα πολύ ωραίο και μεγάλο πάρκο, είναι αρκετά ασφαλής θα έλεγα για παιδιά, να πάτε τα παιδιά σας να τρέξουν, να παίξουν εκεί με τα ποδήλατά τους, με τα πατίνια τους, δεν ξέρω εγώ με τι άλλο. Τώρα μπροστά ακριβώς από το πάρκο βλέπουμε ένα χάρτη. Αν διαβάσετε, μπροστά μας είναι τα πιέρια όρη. Είδατε πριν τι άλλο είναι. Διαβάζουμε το χάρτη. Μπροστά μας και όπως το λέει ο χάρτης είναι το Δέλτα Αξιού. Δεξιά μας όπως βλέπουμε το χάρτη είναι ο Λευκός Πύργος και συνεχίζουμε και δεξιότερα όπως φαίνεται στο χάρτη είναι η Άνω Πόλη. Αυτά τα κομβικά θα έλεγα σημεία τα του χάρτη, όχι με λεπτομέρειες, χοντρικά ας το πούμε. Και θα πάμε λοιπόν να μπούμε στο θέμα. Εδώ βλέπετε υπάρχει ποδηλατόδρομος, τα γνωστά, κυκλοφοράν πατίνια. Θα πάμε εμείς να μπούμε στο θεματικό πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής που είναι για παιδιά, για ποδήλατα, για πατίνια, για παιδιά με ποδήλατα, με πατίνια και τα λοιπά. Εδώ είναι έξω ο χώρος, υπάρχει ένας ωραίος δρόμος μέσα στα δέντρα να περπατήσετε παράλληλα υπό σκιά στην παραλία, αν θέλετε να περπατήσετε στον ήλιο αυτό. Και από εδώ από μέσα αριστερά είναι ο παιδότοπος. Βλέπετε ήδη μερικά παιδιά να παίζουν. Θα μπούμε λοιπόν μέσα, θα τραβήξουμε μερικά πλάνα. Όσοι πολλοί κόσμος το ξέρει, όσοι δεν το έχετε υπόψη σας, πάρτε τα παιδιά σας. Πάτε τα παιδιά να παίξουν με άλλα παιδιά, να οδηγήσουν τα ποδήλατά τους, τα πατίνια τους, να χαρούν την ξεγνιασιά και την παιδική χαρά και ηλικία. Ας πάρουμε μερικά πλάνα λοιπόν, ας δούμε τι γίνεται και από μέσα. Βλέπετε Τσιλπί Channel. Για όσους ανακαλύψατε τώρα αυτό το κανάλι, αν θέλετε κάντε μια εγγραφή, πατήστε τη λέξη εγγραφή
την κόκκινη κάτω στο, από το βιντεάκι που βλέπετε και κλικ στο καμπανάκι για να σας έρχονται και τα καινούργια βιντεάκια μας. Εμείς σαν μικρό κανάλι προσπαθούμε να αναδείξουμε κάποια γεγονότα της πόλης, κάποιες τοποθεσίες της πόλης, κάποια γεγονότα όταν τύχει και είμαστε εκεί. Γενικά μας αρέσει να έχουμε συνδρομητές αρκετούς και να υπάρχει βιντεοθέαση, ας πούμε τηλεθέαση στο κανάλι μας. Πράγμα που μας ευχαριστεί πολύ. Σας ευχαριστούμε που βλέπετε Chilpi Channel. Σας ευχαριστούμε όσοι εγγραφήκατε και όσοι θα εγγραφείτε. Γεια σας, χαρά σας και ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ. Βέβαια είμαστε σε δημόσιο χώρο, αλλά είμαστε σε παιδότοπο και απαγορεύεται να παίρνουμε κοντινά πλάνα, πρόσωπα, παιδιά κλπ. Πολλοί το ξέρετε αυτό. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε διακριτικοί, να τραβήξουμε πλάνα από μακριά, να μην φαίνεται τα παιδιά το πρόσωπο των παιδιών, αλλά θα προσπαθήσουμε να δείξουμε τι γίνεται σε αυτόν τον χώρο και πώς λειτουργεί. Βλέπετε ότι υπάρχουν αρκετά ανοιχτοί δρόμοι, αρκετές ροτόντες, αρκετά πεζοδρόμια, σήματα οδικής κυκλοφορίας για πεζούς, για ποδηλάτες, για αυτοκίνητα, διαβάσεις πεζών. Γενικά μπορεί να γίνει ένα μάθημα υπό την επίβλεψη πάντα μεγαλύτερων γονιών και κηδεμών, να το πούμε, κυκλοφοριακής αγωγής. Πάρτε τα παιδιά σας, κατεβείτε, βάλτε τα, τηρήστε και τους κανόνες ασφαλείας. Βλέπω ένα παιδάκι με το κράνος. Κατά τη διάρκεια του που ήμασταν μέσα υπήρχαν αρκετές πτώσεις από ποδήλατα, από πατίνια. Είναι καλά και τα παιδιά να λαμβάνουν τα μέτρα ασφαλείας, να φοράνε ένα κράνος μικρό, ας το πούμε, ένα κράνος ασφαλείας, μια υπηγονατίδα και ό,τι άλλο νομίσετε, γιατί στο διάστημα που ήμασταν, για να είμαι ειλικρινής, τρόμαξα γιατί είδα 3-4 πτώσεις. Εν πάση περιπτώσει ήταν όλα ήσυχα, όλα ομαλά, δεν έγινε τίποτα, αλλά δεν είναι κακό και να λαμβάνουμε μέτρα ασφαλείας και να έχουμε πάντα το νου μας, είτε να οδηγούμε σιγά σιγά και προσεκτικά. Βλέπετε Chilpi Channel, είμαστε στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής δίπλα στο Μακεδονία Παλάς, και όσοι είστε από μακριά επισκέπτες, μπορείτε περπατώντας την παραλία να νοικιάσετε ποδηλατάκια, τετράτροχα, πατίνια και να βάλετε, αν θέλετε, τα παιδιά σας μέσα στο πάρκο κυκλοφοριακής. Υπάρχει και αυτή η δυνατότητα, για να μην κουβαλάτε τα ποδήλατά σας,
μπορείτε για μια-δυο ώρες όσο θέλετε να νοικιάσετε μερικά. Βέβαια μπορείτε να βγείτε και έξω στην παραλία, υπάρχει ποδηλατόδρομος, αλλά αυτό είπαμε προσφέρει πινακίδες και κανόνες οδικής κυκλοφορίας, υπάρχει ειδική σήμανση, είναι κάτι το ιδιαίτερο. Αυτά για μια ακόμα φορά το Chilpi Channel σας προβάλλει θέματα, θεματικά πάρκα της παραλίας. Για μια ακόμα φορά σας λέω, κάντε subscribe στο κανάλι μας για να γίνετε συνδρομητές, είναι δωρεάν και σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ. Βάζοντας πίσω το βίντεο και ακούγοντας τη φωνή μου για να το ελέγξω, άκουσα ότι μια βραχνάδα που οφείλω να σας ζητήσω συγγνώμη. Είμαστε λίγο κρυωμένοι καλοκαιριάτικα, αλλά επαγγελματίες δεν είμαστε, δεν έχουμε κάποιο κανάλι μεγάλο, οπότε θα μας συγχωρέσετε αν βγαίνουμε και λίγο βραχνιασμένοι και λίγο με φωνή ιδιαίτερη. Βλέπετε Chilpi Channel, κάντε subscribe, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ.